Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2016, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο, από τη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να ξεκινήσουμε με το χθεσινό ανασχηματισμό. Ο χθεσινός ανασχηματισμός είναι για μένα μία τομή μέσα στη συνέχεια. Και αν οι νέοι σηματοδοτούν την τομή, οι παλιοί σηματοδοτούν τη συνέχεια. Και έχουν σήμερα ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, αλλά και για τη στήριξη των νέων σε μία περίοδο πολύ κρίσιμη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σήμερα στη σύσκεψη του πρώτου νέου υπουργικού σχήματος. Και συνέχισε τονίζοντας ότι βρισκόμαστε τη στιγμή αυτή στα τελευταία μέτρα ενός δύσκολου μαραθώνιου. Στην τελική ευθεία για να βγούμε επιτέλους στο ξέφωτο μετά από μια πορεία δύσκολη και επίπονη. Βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά στον τερματισμό μιας μακράς περίοδου πολύ δύσκολων αποφάσεων. Τόσο για την κυβέρνησή μας, όσο και για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, τα συμφέροντα των οποίων αυτή η κυβέρνηση θέλει να εκφράζει. Τομή μέσα στη συνέχεια χαρακτήρισε τον ανασχηματισμό εισαγωγικά στην ομιλία του Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενώπιον του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Καλωσορίζοντας όλα τα μέλη του, νέα και παλαιά, είπε για τους τελευταίους ότι ο ρόλος τους τώρα είναι κρισιμότερος και δυσκολότερος από πριν. Και αυτό γιατί, όπως εξήγησε, ο χθεσινός ανασχηματισμός είναι για μένα μία τομή μέσα στη συνέχεια. Και αν οι νέοι σηματοδοτούν την τομή, οι παλιοί σηματοδοτούν τη συνέχεια και έχουν σήμερα ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, αλλά και την στήριξη των νέων σε μία περίοδο πολύ κρίσιμη. Τους νέους και τις νέες από εσάς και να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα. Θέλω όμως και στους παλαιότερους να πω ότι ο ρόλος τους από εδώ και στο εξής είναι κρισιμότερος και ίσως δυσκολότερος από πριν. Δεδομένου ότι ο προχθεσινός ανασχηματισμός είναι για μένα μία τομή μέσα στη συνέχεια. Και αν οι νέοι σηματοδοτούν την τομή, οι παλιοί σηματοδοτούν τη συνέχεια. Και έχουν σήμερα ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, αλλά και για τη στήριξη των νέων συναδέλφων σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη. Καθώς, όπως είπα και χθες, θαρώ ότι βρισκόμαστε στα τελευταία δύσκολα μέτρα ενός δύσκολου μαραθώνιου. Σε ένα μήνυμα απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη πως κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας δώσαμε μάχη για να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια και πετύχαμε πολλά. Όχι όλα όσα θα θέλαμε, αλλά πολλά. Παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τη σκληρή επιτροπία, καταφέραμε να δημιουργήσουμε όρους προστασίας των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, υπογράμμισε ο κύριος Τσίπρας. Παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τη σκληρή επιτροπία, καταφέραμε να δημιουργήσουμε όρους προστασίας των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Με το πρόγραμμά μας για την ανθρωπιστική κρίση, που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, με την ένταξη στο δημόσιο σύστημα υγείας 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων συμπολιτών μας, με τα διευρυμένα και αναβαθμισμένα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, με την προστασία της πρώτης κατοικίας και την προσπάθεια δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών. Με την βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, που για πρώτη φορά φέτος άνοιξαν χωρίς καθυστέρηση και χωρίς κενά, και να μην ξεχνάμε και την αναβάθμιση της ειδικής αγωγής, που είναι πολύ σημαντικό, με την καθημερινή μας προσπάθεια για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με προσλήψεις αλλά και με στήριξη των περιφερειακών νοσοκομείων και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Δώσαμε όμως σε πολύ δύσκολες συνθήκες και μια μάχη εξαιρετικά δύσκολη για τη διάσωση του ασφαλιστικού μας συστήματος, το οποίο η αλήθεια είναι ότι είχε φτάσει ένα βήμα πριν από την κατάρρευση εξαιτίας των πολιτικών της καταστροφικής πενταετίας 2010-2014 και ειδικά μετά το εγκληματικό PSI, το κούρεμα δηλαδή, των ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων από την κυβέρνηση κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Τώρα όμως έχει έρθει ο καιρός για να γυρίσουμε σελίδα. Από την προσπάθεια να περισσώσουμε ό,τι είναι δυνατόν, περνάμε σε μία νέα περίοδο.
Στην περίοδο που η ανάκαμψη της οικονομίας θα μας δώσει τη δυνατότητα όχι πια να αναδιανέμουμε τη δικαιοσύνη τα βάρη, αλλά να διανέμουμε με δικαιοσύνη τα ωφέλη, ώστε να επουλώσουμε τις πληγές και να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια ανάπτυξη διαρκή και δίκαιη, είπε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι αυτό δεν είναι δουλειά μόνο ενός Υπουργού. Για να μπορέσει να πετύχει αυτό το σχέδιο, πρέπει αυτή η ομάδα να έχει άμεση διασύνδεση με όλα τα Υπουργεία. Διότι φοβάμαι ότι πολλές φορές, αφημένοι στους μεγάλους στόχους, παραμελούμε τα μικρά αλλά σημαντικά προβλήματα. Και πρέπει τα Υπουργεία σας να ανοίξουν στα αιτήματα των πολιτών. Γνωρίζω άλλωστε ότι υπάρχουν και αντίστοιχα όργανα, ενώ αντίστοιχη τομή στο Υπουργείο, στα Υπουργεία, σε κάθε Υπουργείο, για την επαφή με τον πολίτη. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό. Διότι μου έγιναν παράπονα από πολλούς στο παρελθόν ότι υπήρξαν Υπουργεία με τις πόρτες κλειστές στα αιτήματα των πολιτών. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο και αδιόρθωτο σε μια κυβέρνηση σαν τη δική μας. Θέλω λοιπόν κλείνοντας να πω ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την κυβέρνησή μας. Ένα νέο ξεκίνημα με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της κοινωνίας, την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, τον καλύτερο συντονισμό. Αυτά τα τελευταία μέτρα του μαραθώνιου δρόμου θα είναι δύσκολα, αλλά ανοίγουμε σήμερα το βηματισμό μας με νέο κουράγιο και θέληση για σκληρή δουλειά. Ο κεντρικός μας στόχος παραμένει ο ίδιος, η έξοδος από την κρίση με την κοινωνία όρθια, ώστε να βάλουμε ένα τέλος στο καθεστώς της Επιτροπίας, να εγγυηθούμε το πέρασμα σε μια εποχή δικαιοσύνης και ευημερίας με αλληλεγγύη και ισότητα. Αυτός ήταν και παραμένει ορίζοντάς μας και η ρυθμιστική αρχή που μας καθοδηγεί. Ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η διαπραγμάτευση θα προχωρήσει και θα κλείσει στην ώρα της, ώστε το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου να μπορέσουμε να έχουμε θετικές αποφάσεις. Είμαστε σε αυτές τις θέσεις ευθύνης ίσως την πιο δύσκολη στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ας το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Ας έχουμε όμως στο μυαλό μας ότι μπορεί οι καρέκλες να μην γράφουν το όνομά μας. Μπορεί όμως το όνομα του καθενός από εμάς και συνολικά της κυβέρνησής μας να συνδυαστεί με μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις θετικές για την πορεία του τόπου. Και επιτέλους ας βάλουμε ένα στόχο. Ποια είναι η φιλοδοξία μας? Να είμαστε η κυβέρνηση, μία ακόμα κυβέρνηση που με καλύτερο τρόπο και εντιμότερο τρόπο διαχειρίστηκε την κρίση, μία ακόμα κυβέρνηση της κρίσης, ή να είμαστε η κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση? Προσωπική μου φιλοδοξία είναι αυτή. Και πιστεύω ότι η συλλογική μας φιλοδοξία πρέπει να είναι αυτή. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους και όλες καλή δουλειά. Είμαι βέβαιος ότι με συλλογικότητα, επιμονή, αποφασιστικότητα θα τα καταφέρουμε. Να μείνουμε στον ανασχηματισμό, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ερών, τον κύριο Κώστα Καραμάλη, να ακούσουμε ένα σχολιασμό και από την αντιπολίτευση. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, κύριε Μασλάρη, ναι, σε εσάς και στους ακροατές σας. Νέο σχήμα στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός κάνει ευμενή σχόλια τόσο για τους νέους όσο και για τους παλιούς και βλέπει φως στο τούνελ, αν κρίνουμε καλά τις δηλώσεις του. Θα θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο. Κοιτάξτε να δείτε, το ανασχηματισμός αυτός νομίζω έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, βλέπουμε ότι πλέον ο Πρωθυπουργός απομακρύνει όσους πολιτικούς και βουλευτές προερχόντουσαν από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό έχει την αξία του. Δεύτερον, βλέπουμε να απομακρύνει τον κύριο Σφίλης. Άρα βλέπουμε
ότι η κόντρα με την Εκκλησία δεν βγήκε σε καλό στο κύριο Φίλη. Αλλά κύριε Μασταρινέ, το ζήτημα δεν είναι τα πρόσωπα, είναι οι πολιτικές. Και νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι βλέπουμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα έχει διαψεύσει πλέον, αν θέλετε την άποψή μου, οριστικά τις προσδοκίες όσων πίστεψαν ότι η αριστερά μπορεί να αποτελέσει δύναμη ανατροπής ή μια εναλλακτική επιλογή. Η παταγώδη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, άμα θέλετε, αποτέλεσμα της αίσθησης πως ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κορόδεψαν την κοινωνία με το πιο ξεδιάντροπο τρόπο. Οπότε, ενώ πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην είμαστε εντελώς αρνητικοί για τον νέο ανασχηματισμό, θα σας θυμίσω ότι κάθε φορά που γινόταν ανασχηματισμός τα τελευταία 6 χρόνια, αυτό ήταν η αρχή του τέλους για κάθε κυβέρνηση. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Οπότε νομίζω ότι η αίσθηση που έχει η κοινή γνώμη και η αίσθηση που έχουμε όλοι μας είναι ότι η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αρχίσει. Ωραία. Είναι αυτός ένας ανασχηματισμός που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και μάλιστα σε μια πορεία ανατροπής των δημοσκοπικών, όπως λέτε, αποτελεσμάτων? Κοιτάξτε, γενικά, όπως είπαμε και πριν, σχεδόν πάντα υποτένων ένας ανασχηματισμός δεν ήταν αρκετός για να αναστραφεί η κάθε πορεία κάθε κυβέρνησης. Όπως σας είπα, δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξουν οι πολιτικές. Και τώρα, αν θέλετε να απαντήσω και στο συγκεκριμένο σας ερώτημα, εγώ θα κάνω μια παρατήρηση και θα σας πω ότι το προσδόκιμο ζωής των κυβερνήσεων στη μνημονιακή εποχή είναι από 2 μέχρι 2,5 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ήδη 2 χρόνια στην κυβέρνηση. Οπότε είναι λογικό, άμα θέλετε, να υποθέσουμε ότι αυτή θα είναι η κυβέρνηση που θα οδηγήσει το τόπο σε εκλογές. Πάντως, σε ρέοι πολίτες, σε ένα ελεύθερο ρεπορτάζ που κάναμε χθες, είπαν ότι κανένας ανασχηματισμός δεν σώζει καμιά αποτυχημένη κυβέρνηση. Δηλαδή, χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση ήδη αποτυχημένη. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μασλαρίνε, νομίζω, όπως σας είπα, ο κύριος Τσίπρας, όταν ήρθε στην εξουσία πριν από σχεδόν 2 χρόνια, είχε δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες στον ελληνικό λαό. Και νομίζω ότι αυτές οι προσδοκίες πλέον έχουν διαψευστεί με το πιο τρανταχτό τρόπο. Σας είπα και πριν ότι διέψευσε όλες τις προσδοκίες και βλέπουμε ότι αυτός ο ανασχηματισμός είναι μια μάταιη προσπάθεια, αν θέλετε, να διατηρήσει ο κύριος Τσίπρας επαφή με τους πολίτες, και αυτό το κάνει καλλιεργώντας μονίμως ψευδαισθήσεις. Δηλαδή, τώρα έχουμε το καινούριο παραμύθι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ ότι θα βρούμε μια λύση στο θέμα του χρέους. Αλλά τελικά με αυτό το τρόπο, αυτό που καταφέρνει η κυβέρνηση είναι να συμβάλλει στην περαιτέρω απαξίωσή τους και, όπως είπατε και εσείς και στο ρεπορτάζ που κάνατε, αλλά και γενικότερα νομίζω στην ελληνική κοινή γνώμη, αυτή η κυβέρνηση έχει πλέον αρχίσει και παίρνει θηκά το βόλτα. Κύριε Καραμάλη, θα ήθελα 2 σχόλια ακόμη. Ένα, όπως είπατε και εσείς, οι πασοκογενείς, από ό,τι φαίνεται, απομακρύνθηκαν μεταξύ αυτών και ο Μάρκος ο Μπόλαρης ο Σεραίος. Από την άλλη, όμως, η ΑΝΕΛ καλά κρατούν. Δηλαδή, είναι μια κυβέρνηση αριστεράς με άρωμα δεξιάς. Η κυρία Κόλλα παραμένει στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, πολλές φορές έχει χαρακτηριστεί και όχι αδίκως αυτή η κυβέρνηση ως μια κυβέρνηση εθνολαϊκιστική. Βλέπετε ότι η επιθυμία για να κρατηθούν οι ΑΝΕΛ στην εξουσία και στις υπουργικές καρέκλες είναι τόσο έντονη που ξεχνάνε ακόμα και την ιδεολογική τους ταυτότητα και την πολιτική τους προέλευση. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα δυσκολευτεί και ο κύριος Καμένος και η ΑΝΕΛ, όποτε και αν γίνουν εκλογές, να μπουν στη Βουλή. Διότι, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία λογική. Είναι 2 κόμματα λαϊκιστικά, τα οποία υποσχέθηκαν τα πάντα στους πάντες. Ο μεν κύριος Τσίπρας, σας θυμίζω κύριε Μασλαρινέ, ότι έλεγε ότι θα χορέψουν οι αγορές πεντοζάλι. Ο δε κύριος Καμένος έλεγε ότι θα γεμίσει την Ευρώπη τζιχαντιστές. Άρα και οι δύο αυτοί εταίροι σε αυτή την κυβέρνηση της παρακμής, από παρτιζάνοι της εθνικής περηφάνειας, καταλήγουν να είναι παρτιζάνοι της εθνικής υποτέλειας. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι πλέον ορατό σε όλους.
Πριν αφορμένα από αυτό που πάει τελευταία, και ήθελα να ρωτήσω αυτό εννοούσε ο κύριος Ζουράρης με τη δήλωσή του ότι αισθάνομαι υπουργός σε κατοχή κυβέρνηση, σε κυβέρνηση χώρας υποκατοχή. Κοιτάξτε, ο κύριος Ζουράρης, εγώ δυσκολεύομαι να τον παρακολουθήσω πολλές φορές, δεν το κρύβω. Ίσως ο ίδιος είναι σε ένα επίπεδο πολύ ανώτερο από το δικό μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν είναι σε κατοχική κυβέρνηση υπουργός, το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί δέχθηκε να γίνει υπουργός? Άρα νομίζω ότι όλες αυτές οι φωνές του παραλογισμού που βλέπουμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, διότι αυτή η κρίση έχει πειράξει το θυμικό του Έλληνα και έχει οδηγήσει όχι αδικαιολόγητα τους συμπολίτες μας να ψηφίζουν με έναν τρόπο, αν όχι αλλοπρόσαλο, όχι σταθερό. Η δήλωση «είμαι μέλος κατοχικής κυβέρνησης» είναι μια δήλωση... είπε, αισθάνομαι υπουργός μιας κυβέρνησης. Θα έπρεπε την επόμενη μέρα ή ο ίδιος να έχει απαραίτηθεί ή ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αποπέμψει. Αλλά ξέρετε, εδώ πέρα βλέπουμε παράλογα πράγματα. Με την πρώτη φορά κυβέρνηση αριστερά, οπότε δεν θα μας εντυπωσιάσει τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Καραμάνη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για τους παρουσιασμούς. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να μην πάρει στον ανασχηματισμό η ΜΗΣ. Ενώ πάθηκε από το καθήκοντά του, όπως είπαμε και νωρίτερα, ως αναπληρωτής υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο στερεός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκος Μπόλαρης, αμετακίνητη στο νέο κυβερνητικό σχήμα, παραμένει στερεά βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, η οποία συνεχίζει στο ΙΜΑΧ της νέας κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι δήλωσε χθες σε τηλεφωνική επικοινωνία η υφυπουργός Ιστορικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά. Το Υπουργείο Μακεδονίας και της Θράκης συνεχίζει να υπάρχει με στόχο την ανάπτυξη στη Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτό δήλωσε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης επιλογές η Υφυπουργός Εσωτερικών σε θέματα Μακεδονίας-Θράκης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά. Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας πως το Υφυπουργείο παρέμεινε γιατί δείχνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει δουλειά. Υπάρχει να εκπροσωπείται με μια εμπειρία δύο χρόνων, κύριε Μασταρινέ. Ένα Υπουργείο το οποίο είναι το μόνο χωρικό, είναι ένα Υπουργείο το οποίο έχει προμετωπίδα τον ιστορικό ρόλο της Μακεδονίας και της Θράκης και του ονόματος, αλλά και με βασικές, λίγες μεν, αλλά πολύ βασικές αρμοδιότητες, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, για τον οποίο υπηρετούμε και ενημερώνουμε και παρακολουθούμε φακέλους και από προηγούμενους, αλλά και με τον καινούριο αναπτυξιακό νόμο, με στόχο να βοηθήσουμε την ανάπτυξη στη Μακεδονία και τη Θράκη και στις ιδιωτικές, στους ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στις επιχειρήσεις. Ένα Υπουργείο το οποίο ασκεί εθνική πολιτική. Μπορεί να μην έχει υπογραφεί για πάρα πολλές υποθέσεις θεματικές αρμοδιότητες, όμως εκπροσωπεί την κυβέρνηση με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Το γεγονός ότι μένεις ως υφυπουργείο δείχνει τη δυναμική που έχει, δείχνει τη δουλειά που έγινε αυτό τα δύο τελευταία χρόνια και βέβαια η εμπειρία αυτών των χρόνων θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο και εντός της χώρας και εντός της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά καθώς γιατί μοιάζουμε και με τις άλλες χώρες βόρεια από εμάς, μπορούμε και προσπαθούμε να κάνουμε ανοίγματα και εκεί, μαζί όμως με φορείς. Η κυρία Κόλλη επισήμανε στις δηλώσεις της ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την εφαρμογή και δημιουργία γραφείου του Πρωθυπουργού στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ακούστε, οι αρμοδιότητες οι οποίες υπήρχαν και όταν ήταν χαρακτηρισμένο Υπουργείο είναι οι ίδιες, κύριε Μασλαρινέ. Και η προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα περιμένουμε προφανώς να ψηφιστούν, να εγκριθούν, να υπογραφούν οι νέες αρμοδιότητες. Δεν έχω κάποια ένδειξη, θα το επιδιώξω προφανώς αυτές τις μέρες. Δεν έχω κάποια ένδειξη για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του. Ένα θετικό είναι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξαγγελία από τον κύριο Πρωθυπουργό, εφαρμογή αυτού που είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ. Τη δημιουργία δηλαδή γραφείου Πρωθυπουργού, κάτι που σημαίνει ότι φέρνει ακόμα εγκύτερα το Μαξίμου στην Μακεδονία και τη Θράκη. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό θα είναι ένα βοηθητικό στοιχείο ή το βοηθητικό στοιχείο
για την περαιτέρω και ανάπτυξη και ανάδειξη των θεμάτων της και διευθέτηση θεμάτων της Μακεδονίας και της Θράκης. Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Μαρία Κόλια Τσαρουχά εκμυστηρεύτηκε ότι δεν θα ήθελε να φύγει από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εγώ γνωρίζω αυτό το οποίο έχω να κάνω. Έχω πάρα πολύ καλή σχέση προφανώς με όλους τους υπουργούς, με αυτούς τουλάχιστον μέχρι τώρα υπήρχαν, αλλά θέλω να πιστεύω και με τους νέους, γιατί όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, ο καθένας από την πλευρά του. Το μακροβιότερο τώρα για το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ναι, νομίζω ότι πάει να γίνει έτσι όπως το είπατε. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θα ήθελα να φύγω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Mm-hmm. Υπήρχαν κάποιες συζητήσεις με τον κύριο Καμένο, αλλά αυτό που εμένα με έτσι, ανέλαβα αυτή την υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μου, η Μακεδονία είναι για μένα ψυχή, είναι για μένα όραμα να την βοηθήσω, παράλληλα με όλους τους άλλους παράγοντες, τους άλλους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ο καθένας στον τομέα της ευθύνης του. Μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και ευφροσύνης, η Εκκλησία των Σερών υποδέχτηκε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 στις 5 το απόγευμα στα προπήλαια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Παμεγίσων Ταξιαρχών, παρουσία του Ιερού Κλήρου και του Λαού με επικεφαλής τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίδης, κύριο Θεολόγο, απότμημα του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού του Κυρίου μας και της Αδιαθόρου Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και ευφροσύνης υποδέχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα προπήλαια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών παρουσία του Ιερού Κλήρου και του Λαού με επικεφαλής τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίδης Θεολόγο απότμημα του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του Κυρίου μας και της Αδιαφθόρου Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρα Αγίου Όρους. Θα παραμείνει μέχρι την 3η 8 Νοεμβρίου με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό να παραμένει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών έως το τέλος των προγραμματισμένων ιερών ακολουθιών.
Κάθε μέρα είναι μία μέρα με κέρδος στα Supermarket Kansas. Μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου όλες οι σάλτσες Barilla 40% φθηνότερα. Όλοι οι καφέδες Lavazza 30% φθηνότερα. Όλες οι παιδικές πάνες Kiko μόνο 4,44. Όλες οι οδοντόκρεμες Sensodyne 20% φθηνότερα. Βρείτε ακόμη πραλίνα φουτουκιού το διαλεγμένο 1 κιλού μόνο 3,25. Και όλα τα αποσμητικά νοξίμα και ένα συν ένα δώρο και 10% φθηνότερα. Εσείς ακόμη κάθεστε. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Πανηγυρικά και επίσημα θα εορτάσει σε λίγους μήνες και ο παλιός ιστορικός ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Αγίων Θεοδόρων Σερών, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος θα λάβει μέρος και στις εργασίες της ημερίδας για τη συμπλήρωση 100 ετών από την αρπαγή ιστορικών κειμηλίων από τον Ως Άνω Ναό και την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίδης κ. Θεολόγος. Την παρέμβαση της πολιτείας για την επιστροφή των κλαπέντων μητροπολιτικών και μοναστηριακών κειμηλίων από τη Βουλγαρία στην Εκκλησία των Σερών ζητά για άλλη μια φορά με δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης των Σερών ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίδης Θεολόγος. Μάλιστα, σε παλαιότερη επιστολή του τα είχε χαρακτηρίσει και χριστιανικά ελγίνια τα κειμήλια που, όπως λέει, βρίσκονται στη γειτονική χώρα από κλοπή και παράνομη παρακράτηση από τους Βούλγαρους. Πολλές και δεν είναι ενέργειες σημερινές. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ στη Μητρόπολη, πριν 14 περίπου χρόνια, αυτό είναι ένα θέμα πρώτης προτεραιότητος. Έχω αποστείλει εκτενέστατα υπομνήματα στις αρχές της χώρας μας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους εκάστοτε πρωθυπουργούς, στους αρμοδίους υπουργούς επί των εξωτερικών και του πολιτισμού. Έχω ενημερώσει σχετικώς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίον παρεκάλεσα να βοηθήσει με το κύρος που έχει, όπως επίσης και το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, τον οποίον και εκείνον παρεκάλεσα με το κύρος του να βοηθήσει προς αυτή την υπόθεση που είναι όχι τοπική υπόθεση, αλλά είναι υπόθεση δικαιοσύνης, μια υπόθεση η οποία όλους μας απασχολεί και όλους μας στεναχωρεί, που είναι ακόμα ανοιχτή. Τα σπουδαία αυτά εκκλησιαστικά κειμήλια, τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την εκκλησιαστική και εθνική ιστορία των Σερών, αφαιρέθηκαν βιαίως από τον Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Θεοδόρων Σερών και από την Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών. Τα κειμήλια παρακρατούνται παράνομα από τα έτη 1913, 1917 και 1942 σε διάφορα κρατικά και εκκλησιαστικά μουσεία και ιδρύματα της Βουλγαρίας, με τον κύριο Θεολόγο να τονίζει ότι η γείτονα χώρα φίλη να επιστρέψει στο φυσικό χώρο τους τις φορητές εικόνες, τα ιερά σκεύη, τους κώδικες, τα χειρόγραφα και τα λοιπά κειμήλια ως πράξη δικαιοσύνης, χριστιανικού πνεύματος, ηθικής αποκαταστάσεως και καλής γειτονίας. Αυτά τα θέματα άπτονται των διακρατικών σχέσεων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και στο τι ανακοινώνουμε. Πάντως, αυτό το οποίο εγώ θέλω να ξέρετε ότι είναι και ο ποιμενάρχης σας πρωτοστατής αυτών των αγώνα, αλλά και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, σε ανώτατο μάλιστα επίπεδο, έχουν το θέμα αυτό πάντοτε στην ατζέντα των συνομιλιών τους με την γείτονα χώρα. Δεν είναι προς διαφήμιση, δεν είναι προς γνώση πάντοτε όλα, αλλά το θέμα είναι ανοιχτό, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους άρχοντές μας, τους οποίους εμπιστευόμεθα ότι με τον τρόπο που ξέρουν θα διεκδικήσουν και διεκδικούν το δίκαιο αίτημα όλων των Σεραίων. Παράλληλα, στις δηλώσεις του, ο Μητροπολίτης Σερών αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στις 3 Μαρτίου 2017 μετά από πρόσκληση που του απίφθηνε ο Μητροπολίτης. Μέσα σε αυτή τη λογική, η τοπική μας Εκκλησία, όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, έχει προσκαλέσει και τον εξοχότατο κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος απήντησε θετικώς στην πρόσκλησή μας και θα είναι μαζί μας την Παρασκευή 3 Μαρτίου για τη γιορτή των Αγίων Θεοδόρων. Θα έρθει δηλαδή την παραμονή της εορτής το απόγευμα στον Εσπερινό και θα παρακολουθήσει και μία εκδήλωση την οποία ετοιμάζει η Μητρόπολη μας. Η ομάδα ΣΕΡΕΣ, ομάδα υποστήριξη μητρικού θυλασμού και μητρότητας με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θυλασμού Ελλάδος, διοργάνωσε μια γιορτή για το θυλασμό στο κέντρο της πόλης των Σερών με σκοπό την υποστήριξη, την ενημέρωση και την εξοικείωση με την εικόνα της μητέρας που θυλάζει.
Εκδήλωση για τον μητρικό θυλασμό διοργάνωσε την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στον πεζόδρομο Κωνσταντίνου Καραμαλή η εθελοντική ομάδα διαδικτυακής υποστήριξης ΣΕΡΕΣ, ομάδα υποστήριξης μητρικού θυλασμού και μητρότητας με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θυλασμού Ελλάδος Λαλέτσε Link Greece. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θυλασμού. Κάνουμε και στις ΣΕΡΕΣ μια γιορτή θυλασμού με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση του μητρικού θυλασμού, θεωρώντας ότι είναι ένα πολύτιμο δώρο για κάθε παιδάκι. Η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Και εμείς καλούμε όλες τις μητέρες που θυλάζουν να έρθουν να καταγραφούν, να ενημερωθούν, αλλά και αυτές που είναι έγκυες για να ενημερωθούν για το πώς θα ξεκινήσουν με ευκολία το ταξίδι, το υπέροχο ταξίδι θυλασμού. Ο ταυτόχρονος θυλασμός είναι μια έννοια που δεν μας αρέσει, γιατί ο θυλασμός είναι κάτι που γίνεται αυθόρμητα από το παιδί, χωρίς ωράρια, 12 η ώρα πρέπει να θυλάζει. Γι' αυτό καταγράφουμε όλες τις μητέρες που θυλάζουν, όσες καθίσουν εδώ, σε μία ώρα θα θυλάσουν σίγουρα, γιατί τα μωρά όταν είναι κοντά με τη μαμά θέλουν να θυλάζουμε συνήθως αρκετές φορές. Φέτος να σας πω ότι το θέμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας είναι ο θυλασμός κλειδί για την αηφόρο ανάπτυξη, γιατί ο θυλασμός έχει ωφέλη σε πάρα πολλούς τομείς, στο περιβάλλον, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην υγεία. Οπότε η προώθησή του βοηθάει πέρα από την υγεία του μικρού παιδιού και της μητέρας και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Οπότε πρέπει να υποστηριχθεί από όλη πλευρά. Είμαστε εδώ πέρα όπως κάθε χρόνο για να γιορτάσουμε το θυλασμό, να ενημερώσουμε τις καινούργιες μαμάδες. Οι περισσότερες έχουμε θυλάσει ήδη τα μωρά μας, οπότε ξέρουμε τι είναι αυτό που λέμε στις καινούργιες μαμάδες και είναι πάρα πολύ καλό να ενημερωνόμαστε πριν γεννήσουμε, όπως είπε και η Ελένη. Στο πλευρό της εκδήλωσης ήταν και η ομάδα της Love Birth. Είμαστε η Βοηθή Μητρότητας ΕΡΟΝ. Υποστηρίζουμε τη γυναίκα πρακτικά και συναισθηματικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και μετά συλλογία. Μπορεί κάποιος να μας βρει μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Είμαστε Love Birth, Βοηθή Μητρότητας ΕΡΟΝ. Εκεί ό,τι γίνονται και μηνιαίες συναντήσεις με διάφορα θέματα. Μπορεί να έρθει οποιαδήποτε μητέρα θέλει, υποψήφια μητέρα, για να ενημερωθεί σχετικά με τον τοκετό της, σχετικά με τον θυλασμό και ό,τι άλλο την απασχολεί. Θα χαρούμε να σας δούμε δίπλα μας. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Ως υπέρογκο χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών Παναγιώτης Καρύπογλου το χρηματικό ποσό που θα καταβάλει ο ΠΑΚ Πασερών σε λογιστικό γραφείο για την έρευνα, την απογραφή και τον έλεγχο των τίτλων κυριότητας της ακίνητης περιουσίας του ΟΠΑΚΠΑ. Μιλώντας στην εκπομπή της Ελένης Μωραΐτη, ο κ. Καρύπογλου εξέφρασε την απορία γιατί η εργασία δεν ανατέθηκε σε κάποιο νομικό που είναι καθόλου αρμόδιος για τέτοιου είδους εργασίες. Τόνισε μάλιστα πολλές φορές ότι το χρηματικό ποσό που θα πληρώσει ο ΠΑΚΠΑ είναι υπέρογκο για το αντικείμενο της εργασίας. Ενώ είπε ότι αν είχε ζητηθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Σερών, αυτή η εργασία θα γινόταν δωρεάν. Υπερβολικά υψηλό χαρακτήρισε το τίμημα που θα δώσει ο ΠΑΚΠΑ σε λογιστικό γραφείο με έδρα την Ανθή του Δήμου Βυσαλτίας με απευθείας ανάθεση προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες όπως η έρευνα, απογραφή και έλεγχο νομιμότητας των τίτλων κτήσης και των υφιστάμενων κατασκευών, καθώς και λογιστική τακτοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, Παναγιώτης Καρύπογλου. Εμείς αναθέσαμε, εγώ προσωπικά, σε ένα μέλος του συλλόγου μας, σε κάποια συνάδελφο δικηγόρο, ναι, να καταγγείλει τη συγκεκριμένη, να ερευνήσει αρχικά και να καταγγείλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση τη συγκεκριμένη ανάθεση και τη συγκεκριμένη σύμβαση. Και θα στραφούμε προφανώς και κατά το λογιστικό γραφείο το οποίο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει καθαρά νομική εργασία που δεν έχει καμιά ούτε δυνατότητα ούτε και νομικά μπορεί να το κάνει αυτό, διότι
η λογιστική εργασία που πρέπει να γίνει είναι μία και συγκεκριμένη, όλες οι άλλες εργασίες στην ανάθεση είναι νομικές. Εκ του κώδικα περιπτυγών, δηλαδή εκ του νόμου, οφείλει να τις αναθέσει ο ΠΑΚΠΑ σε δικηγόρο. Ο πρόεδρος, μιλώντας στην Ελένη Μωραΐτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, τόνισε ότι αν η ίδια εργασία δινόταν στο Δικηγορικό Σύλλογο Σερών, θα κόστιζε πολύ λιγότερα χρήματα, ίσως και δωρεάν για την εξυπηρέτηση του Δήμου, καθώς, όπως τόνισε, τα κτίρια που θα ελεγχθούν ανέρχονται περίπου στα 10. Αντίθετα, το ποσό των 17.980 ευρώ προκάλεσε την αγανάκτηση των δικηγόρων και προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να ελέγξουν την κίνηση του ΟΠΑΚΠΑ. Εγώ σας λέω ότι ενήργησαν παρά τον νόμο. Και γι' αυτό και το λόγο, αντίστοιχα, αρκετά σοβαρό το θέμα. Mm-hmm. Και είπαμε ότι θα το κυνηγήσουμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Εσείς έχετε στραφεί και στην αποκεντρωμένη. Ναι, και κοιτάξτε κύριε Παραίτη, το θέμα δεν είναι συντεχνιακό δικό μας, να το ξέρετε, και δεν είναι ο λόγος που παρεμβαίνουμε, το ότι μας παίρνουν δουλειά και δεν ξέρω εγώ τι. Το ζήτημα είναι άλλο. Δεν μπορεί να δίνονται 16.000 συν ΦΠΑ για μια ιστορία που για μένα, όπως την βλέπω, είναι πολύ μικρότερης αξίας για να γίνει. Δηλαδή πόσο μικρότερης? Δεν μπορώ να το υπολογίσω. Όχι, τώρα. Γιατί αν μου πείτε. Μου είπε ότι τα κίνητα το ΠΑΚΠΑ είναι 10 κίνητα όλο και όλο. Τι να σας πω τώρα. Περιμένετε. Όταν ένας Δήμος αναθέτει σε κάποιον δικηγόρο για χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, με 15.000 να δουλεύει στο κτηματολόγιο και να κάνει τις δηλώσεις και για 10, και την καταγραφή 10 κινήτων παίρνει 16.000 για το λογιστικό γραφείο, μου φαίνεται όχι υπερβολικό, υπέρογκο. Ο κύριος Καρύπογλου ξεκαθάρισε ότι τέτοιου είδους έλεγχοι μπορούν να γίνουν μόνο από δικηγόρους και πως τελικά η υπόθεση αναμένεται να φτάσει και στην δικαιοσύνη. Το ποσό είναι υπέρογκο. Είναι υπέρογκο. Είναι πολύ απλή για αυτό το πράγμα. Ας το δει αποκεντρωμένοι, έχουν τα νομικά πρόσωπα ελέγχους. Ναι. Κύριε Καρύπογλου, και κάτι τελευταίο, έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί σας από το Δήμο? Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνετε. Πήρε ο κύριος Μαργαρίτης και μου είπε ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Μου είπε κάποια επιχειρήματα, σεβαστά. Ναι. Εγώ διαφωνώ με αυτά που μου είπε. Ναι. Να σας πω κάτι. Την εποπτεία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ΟΤΑ, την έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Οπότε από εκεί περιμένετε. Η αποκεντρωμένη διοίκηση κάνει καλά τη δουλειά της. Εμείς θα καταγγείλουμε σε εισαγωγικά. Θα αναφέρουμε το περιστατικό αυτό και την ανάθεση και ας κάνει και η αποκεντρωμένη. Θα το αναφέρετε ή το έχετε αναφέρει? Το αναφέραμε. Τέλος, να σημειωθεί ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση αναμένεται να δώσει απάντηση στο Δικηγορικό Σύλλογο την προσεχή εβδομάδα, καθώς θα πρέπει να λάβει υπόψη της και την απάντηση που κλήθηκε να δώσει ο ΠΑΚΠΑ για τη συγκεκριμένη ανάθεση στο λογιστικό γραφείο. Και στη σχέση με αυτό να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον κύριο Δήμητρη Βαζούρα, είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αφού χθες είχαμε τις εκλογές στο όργανο αυτό. Καλησπέρα κύριε Βαζούρα από τις Σέρες. Καλησπέρα κύριε Μασλαρινή και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Νομίζω πρώτος εκλεγήκατε. Έτσι είναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε με τη στήριξη των συναδέλφων πάντα αυτά, αξιολογώντας και την πορεία όλης της ομάδας και προσωπικά. Θα μπορούσα να μας δώσει τα αποτελέσματα λίγο πιο αναλυτικά? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ήταν οι εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων. Ναι, ναι. Στο ΜΕΝ Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, ο δικός μας συνδυασμός είχε 400 ψήφους. Ο δεύτερος συνδυασμός είχε 310 και ο τρίτος 218. Δεύτερος και τρίτος ποιος συνδυασμός ήταν? Ήταν ομάδες συναδέλφων, εκτός από τον τρίτο που είχε καθαρά παραταξιακό χαρακτήρα, ήταν από το αριστερό, από τις στηριζόμενες από το ΠΑΜΕ. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι, οι άλλοι δύο έχουν κατέβει ως ανεξάρτητοι συνδυασμοί. Μάλιστα. Και στο άλλο όργανο? Στο άλλο όργανο, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και εκεί ήμασταν πρώτοι με 376 ψήφους. Ο άλλος συνδυασμός 324, συμμετείχαν 4 εδώ. Ο τρίτος ήταν ο υποστηριζόμενος από το ΠΑΜΕ, είχε 215. Και ένας ακόμη συνδυασμός, πιο πολύ και τοπικό χαρακτήρα, από την Πέλα προερχόμενη κυρίως οι συμμετέχοντες στο ψηφοδέλτιο, είχε 38 ψήφους. Μάλιστα. Κύριε Βαζούρα, αν δεν μας απατάει μνήμη μας, το προηγούμενο διάστημα κατεβαίνατε όλοι μαζί σε νέο ψηφοδέλτιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν, σε ένα, ήταν δύο για την ακρίβεια τα ψηφοδέλτια. Ένα ενιαίο όπου συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι εκείνη τη φορά και ένα που ήταν υποστηριζόμενο από το ΠΑΜΕ. Τώρα τι σας έκανε να καταβείτε πάλι ταξιακά? Κοιτάξτε, τώρα οι εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έχουν και λίγο το προσωπικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσως αν έχετε υπόψη και εσείς, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, στις εκλογές, αν βάλουμε περισσότερους σταυρούς από αυτούς που επιτρέπεται ή δεν βάλουμε κανέναν, εκείνο το ψηφοδέλτιο πηγαίνει υπέρ του okay. συνδυασμού. Εδώ δεν είναι κάτι που ισχύει, γιατί ουσιαστικά ο συνάδελφος επιλέγει τον υποψήφιο που θέλει. Πρέπει να επιλέξει έναν ή δύο υποψηφίους. Γι' αυτό αν έχει περισσότερους σταυρούς ή δεν έχει κανέναν, ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπήρχε και μια τάση, ας την πω έτσι, αποκλεισμού κάποιων συναδέρφων να μην συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο, προτροπές διάφορες τέτοιες, οπότε κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά δημιουργήθηκαν περισσότερα ψηφοδέλτια από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά. Δεν υπάρχει λόγος να αποκλείεται κάποιος αν δεν έχει θέματα νομικά, έτσι δεν είναι? Έτσι, και εμένα η άποψή μου ότι όταν θέλεις να έχεις ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, είναι ανοιχτό σε όλους και από εκεί και πέρα είναι στην κρίση των συναδέλφων να επιλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής των Προϊσταμένων. Κύριε Βαζόλα, άλλωστε, ναι, όπως έλεγα και στους συναδέλφους σε αυτές τις μέρες που συναντηθήκαμε με αρκετούς, εκείνο που έχουν να δουν είναι όχι τόσο το να επιλέξουν μεταξύ 4 ψηφοδελτίων που υπάρχουν για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά μεταξύ των 40-45 συναδέλφων που συμμετέχουν σε αυτά, έτσι κι αλλιώς η επιλογή τους είναι μία ή δύο το πολύ. Εντάξει, καμιά φορά πέφτει να είναι η μία επιλογή σε ένα ψηφοδέλτιο και η δεύτερη σε άλλη. Είναι όμως κάποια όργανα τα οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την υπηρεσιακή πορεία του κάθε υπαλλήλου. Είναι όργανα από τα οποία σχεδόν σίγουρα κάποιο θέμα των υπαλλήλων θα περάσει από αυτά. Οπότε θα πρέπει να δουν ίσως και προσωπικά εκεί ποιος συνάδελφος είναι αυτός που μπορεί να τους εκπροσωπήσει, ποιος έχει τα προσόντα, τα στοιχεία που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το όργανο και να σταθεί τα επόμενα 2 χρόνια που είναι η θητεία του. Ποιος είναι ο ρόλος των οργάνων αυτών? Κοιτάξτε, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι ένα όργανο το οποίο αποφασίζει για διάφορα θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους. Δεν είναι όλα με αποφάσεις μονομελούς οργάνου, παραδείγματος στη δικιά μας περίπτωση του Περιφερειάρχη ή σε κάποιο Δήμο του Δημάρχου ή Υπουργού. Είναι θέματα τα οποία χρειάζεται να πάνε σε αυτό το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εκεί αξιολογώντας το κάθε θέμα να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα του υπαλλήλου. Τέτοια θέματα μπορεί να είναι, ξεκινώντας έτσι από την αρχή να πω, η μονιμοποίηση των υπαλλήλων, των δοκίμων υπαλλήλων που υπάρχουν όταν ξεκινούν την υπηρεσιακή τους πορεία. Μπορεί να είναι οι αποσπάσεις ή οι μετατάξεις των υπαλλήλων από μια υπηρεσία σε άλλη όπου απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή ακόμη από κατώτερη στα ανώτερη βαθμίδα. Κάποιος δηλαδή κάποια στιγμή στην πορεία παίρνει ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ένα μεταπτυχιακό. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να περάσει από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Αναγνώριση δηλαδή κάποιου τίτλου σπουδών, αναγνώριση προϋπηρεσίας, διάφορα. Στο δε Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων είναι το όργανο που αποφασίζει για τις κρίσεις των υπαλλήλων, ποιοι θα προαχθούν από τον ένα βαθμό στον άλλον, ποιοι έχουν τα τυπικά προσόντα ώστε να είναι να θεθούν ως στιγματάρχες, διευθυντές και αργότερα ανάλογα με το τυπικό τους στοιχείο, την ειδικότητά τους, να τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις. Έχει ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο να ασχοληθεί. Μάλιστα. Και το ένα όργανο και το άλλο. Ο στόχος της νέας διοίκησης ποιος θα είναι? Όσον αφορά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Και τα δύο συμβούλια.
Εντάξει, εκείνο το στόχο που πρέπει να έχουν αυτά είναι να λειτουργούν πάντα σύμφωνα και μέσα στα πλαίσια του νόμου. Εμείς από τη μεριά μας, αυτό αν έτσι να πω, ίσως δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, είναι πενταμελές όργανο. Yeah. Αυτή τη φορά, γιατί ο νόμος έχει αλλάξει πρόσφατα, ήταν η σύνθεσή του με διαφορετικό τρόπο. Αυτή τη φορά η σύνθεσή του είναι από τους τρεις αρχαιότερους διευθυντές της έδρας στην περιφέρεια, σε κάθε περιφέρεια, και από τους δύο αιρετούς που εκλέγονται από τις εκλογές αυτές των υπηρεσιακών συμβουλίων. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Βάζουλα. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο του, κοιτάξτε, η θητεία ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου. Εκείνο που όσον αφορά τη δική μας πλευρά ως αιρετών και εμένα και του τέτοιου συναδέλφου που έχει εκλεγεί είναι... Νομίζω ότι είναι αιρέως. Ακριβώς. Είναι ναι, ο Πολυχρόνης Κουκουζέλης από τις Σέρες. Και να πω επίσης, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, πολλές φορές πηγαίνουν και οι αναπληρωτές μας. Οι άλλοι δύο είναι το δικό μας ψηφοδέλτιο, ο Θανάσης Σαρόπουλος, ο οποίος είναι ένας έμπειρος συνάδελφος σε τέτοια θέματα, γιατί ως τακτικός και αναπληρωματικός έχει άλλη παρουσία 3-4 φορές σε υπηρεσιακά συμβούλια, ενώ η αναπληρώτρια του Κουτέλη είναι μια συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη που εκλέγεται πρώτη φορά, είναι το Σίγουρο Ιταλιώπη. Μάλιστα. Εκείνο πάντως που πρέπει να κοιτάζουμε ως αιρετή, έτσι για να γυρίσω λίγο στο ερώτημά σας τι σκοπεύουμε να κάνουμε, είναι να, όχι μια άκρητη τάση, επειδή είναι κάποιος εκπρόσωπος των εργαζομένων, πρέπει σώνει και καλά να παίρνει μια θέση που μπορεί να είναι μακριά από από μια δίκαια κρίση, μακριά από την πραγματικότητα. Πρέπει να αξιολογούμε τις καταστάσεις, γιατί πολλές φορές θέλοντας να βοηθήσουμε κάποιον συνάδελφο είναι πολύ πιθανόν να χάσουμε την αξιοπιστία μας εκεί μέσα και να δικήσουμε στο μέλλον πολλούς άλλους που μπορεί να είναι πολύ πιο απαλές περιπτώσεις. Τώρα από ό,τι φαίνεται έχετε πολλή δουλειά, διότι έρχεται και ο νέος οργανισμός στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε τα όργανά σας θα πρέπει να δουλέψουν αρκετά. Θα δούμε, είναι κάτι που περιμένουμε. Θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαζούρα, για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Συγχαρητήρια και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κύριε Σεκύρια, εμείς να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την χρόνια νεφρική νόσο και τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη έγκυρη διάγνωσή της, η μονάδα αιμοκάθαρσης Medialize, μέλος του Ομίλου Νεφρολογικών Κέντρων Μεσόγειος, διοργάνωσε εκδήλωση ενημέρωσης και πρόληψης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νηγρίτας με θέμα «Χρόνια νεφρική νόσος, ένας σιωπηλός κίνδυνος». Χρόνια νεφρική νόσος, ένας σιωπηλός κίνδυνος ήταν το θέμα της ενημερωτικής ημερίδας που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νηγρίτας το πρωί της Κυριακής. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο νεφρολόγος της μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης Medialize Απόστολος Μιχαλόπουλος, ο οποίος μίλησε και στην κάμερα του τηλεπιλογές. Ενημερωτική ημερίδα για τη χρόνια νεφρική νόσο. Προσπαθούμε μέσω μια σειρά ομιλιών που ξεκινήσανε φέτος, ξεκινώντας από την Ηράκλεια και συνεχίστηκαν στις Σέρες. Σήμερα θα βρεθούμε στην Νηγρίτα για να παρουσιάσουμε τη χρόνια νεφρική νόσο στο ευρύ κοινό. Υπάρχει μια γενικότερη άγνοια, γι' αυτό λέμε ότι η χρόνια νεφρική νόσος είναι ένας σιωπηλός κίνδυνος. Μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο και πολύ περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουμε στο συγγενικό μας περιβάλλον, στη γειτονιά μας, έχουν χρόνια νεφρική νόσο χωρίς καν να το υποψιάζονται. Θα τους παρουσιάσουμε τις αιτίες της χρόνιας νεφρικής νόσου, θα τους δείξουμε ότι είναι κάτι που είναι πραγματικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια σπάνια νόσος, και θα τους δείξουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να, τι πρέπει να αποφύγουμε και με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τα νεφρά μας έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτή την αρχική βλάβη. Και φυσικά θα δεχτούμε όποια ερώτηση έχουν έτσι ώστε να τους κατατοπίσουμε το κατά το δυνατόν καλύτερα. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του κοινού για τη χρόνια νεφρική νόσο που αποτελεί σήμερα παγκοσμίως ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης.
Είναι, ξεκίνησαν σαν ιδέα των ιατρών του Medialis, τις αγκάλιασε ο Όμιλος Μεσόγειος, ήδη έχει γίνει εκτός από τις Σέρες και στη Χαλκίδα και βεβαίως στον ομό μας είναι υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου και κατά τόπους η τοπική αυτοδιοίκηση μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμαρχο κυρία Δουβίτσα που μας παραχώρησε την αίθουσα και την ευχαριστούμε για την αρρωγή της. Ο ΤΑΠ είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Το παγκάκι της φιλίας βρίσκεται στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και μπορεί να κάθεται εκεί όποιο παιδί νιώθει μόνο του, ώστε να ειδοποιεί με αυτόν τον τρόπο τα άλλα παιδιά να παίξουν μαζί του. Τόσο απλό, όμως ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Μια εξαιρετική ιδέα που φέρνει τα παιδιά πιο κοντά. Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανοιχτό Σχολείο. Ένα ξεχωριστό παγκάκι με πολύ συγκεκριμένο σκοπό παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 10ου Δημοτικού Σχολείου στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για το παγκάκι της φιλίας με πολλά χρώματα, αλλά με ένα σημαντικό σύνθημα. Αγαπώ, σέβομαι, συγχωρώ. Ένα παγκάκι στο οποίο θα μπορεί να κάθεται όποιο παιδί νιώθει μόνο του, ώστε να ειδοποιεί με αυτόν τον τρόπο τα άλλα παιδιά για να παίξουν μαζί του. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλογο Γονέων, στη Διεύθυνση αλλά και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, στο πλαίσιο του πρότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται και φέτος στο 10ο Δημοτικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης. Το παγκάκι της φιλίας είναι μια δράση που γίνεται σε συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας με το Σύλλογο Διδασκόντων και είναι στα πλαίσια των δράσεων που έχουμε προγραμματίσει για το σχολικό έτος που διανύουμε όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, του bullying γενικότερα και θα έλεγα περισσότερο την πρόληψη και όχι τόσο την καταπολέμηση. Το παγκάκι της φιλίας λοιπόν είναι μια δράση που απευθύνεται στα παιδιά στο να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες, να ισχυροποιήσουν τις υπάρχουσες και να προλάβουμε κάποια περιστατικά που παιδιά του σχολείου μας πιθανόν να νιώθουν μόνα τους αβοήθητα και να αναζητούν κάποια καινούργια φιλία, μια καινούργια σχέση μέσα στον χώρο του σχολείου μας. Μια πολύ καλή ιδέα που είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι η ιδέα ενός μαθητή, γι' αυτό και σας ρωτάμε πάντα να μας γράφετε τις ιδέες σας, ενός μαθητή από την Αμερική, να σκεφτείτε ότι τέτοια παγκάκια είναι 2.000 πλέον τοποθετημένα σε σχολεία εκεί στη μακρινή Αμερική. Γεια σου! Πώς σε λένε? Με λένε Βιβλή. Εσένα πώς σε λένε? Εμένα με λένε Μαρία. Από ποιο τμήμα είσαι? Εγώ είμαι από το Β1. Εγώ είμαι από το Ε1. Έλα να σου γνωρίσω τις φίλες μου, να παίξουμε μαζί. Θα μπορεί κάποιο παιδάκι που νιώθει μόνο του, αν και το απευχόμαστε, όπου εκεί θα λέγαμε, ίσως να υπάρχει κίνδυνος να στοχοποιηθεί κιόλας βέβαια, ότι αναζητά κάποιο φίλο, κάποια παρέα. Θα μπορούν να καθίσουν δύο φίλοι που μαλώσαν στο διάλειμμα και αλληλοσυγχωρούνται, δίνουν εξηγήσεις και θέλουν να τα ξαναβρούν μεταξύ τους. Βασικά είναι ένα παγκάκι όπως όλα τα άλλα, μόνο που δίνοντάς του και τον τίτλο του παγκάκι της φιλίας, απευθύνεται περισσότερο στους φίλους και δίνει και σε εμάς, σαν σχολείο, την ευκαιρία να κάνουμε επιπλέον δράσεις. Η φιλία είναι μία κουφή που κατοικεί σε δύο σώματα. Οι φίλοι είναι άγγελοι που έρχονται να σε βρουν όταν τα φτερά σου ξεχάσουν να πετούν. Οι αληθινοί φίλοι κλαίνε όταν φεύγεις, ενώ οι δίθεν φεύγουν όταν κλαίνε. Η φιλία είναι ισχυρή και δεν υπήρχε στη στιγμή. Αν έχεις πρόβλημα κι εσύ, μπορεί με τη φιλία να λυθεί. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διενεργήθηκε σε εθνικό επίπεδο ο 35ος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός από την Επιτροπή EuroPet School για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το θέμα του φετινού Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού, Ζούμε Μαζί Ειρηνικά, άγγιξε ιδιαίτερα τους Έλληνες μαθητές.
Στην Αλεξανδρούπολη, το τρίτο δημοτικό σχολείο κατάφερε ανάμεσα σε πολλές συμμετοχές να διακριθεί και να αποσπάσει το δεύτερο πανελλαδικό βραβείο. Με αυτό το τραγούδι, τα παιδιά του τρίτου δημοτικού σχολείου Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να διακριθούν στο διαγωνισμό που πήραν μέρος. Οι μικροί καλλιτέχνες με το ταλέντο τους και τη βοήθεια των δασκάλων τους ξεχώρισαν στον 35ο Πανελλήνιο και 63ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών σε εθνικό επίπεδο. Ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλη τη χώρα, κάθε χρόνο διακρίνονται περίπου 100 καλλιτεχνικές και γραπτές εργασίες μαθητών δημοτικού γυμνασίου και λυκείου. Οι μαθητές του δικού μου σχολείου συνθέσανε ένα τραγούδι, αφού προηγουμένως γράψανε και τους στίχους με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, της μουσικού της κυρίας Μπαρμπαγιάννη Χριστίνας, της περσινής δασκάλας της Τετάρτης Δημοτικού Κουρτίδου Αναστασίας, του κυρίου Τσέκου Τριαντάφυλλου και της κυρίας Τσακυρούδη Χρυσή. Συντονίστρια ήταν φυσικά η μουσικός και μελοποίησαν και τραγούδησαν το τραγούδι τους για το τι θέλουν τα παιδιά, φυσικά την ειρήνη και την αγάπη. Το ηχογραφήσαμε και με τη συμμετοχή μας αυτή φτάσαμε φέτος να πάρουμε το δεύτερο βραβείο πανελλαδικά. Χθες έκανε πρεμιέρα και συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα στο κινηματοθέατρο Αστέρια των Σερών η παράσταση «Πινόκιο» από την παιδική σκηνή του Διπεθέ Σερών. Είναι μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που επιμελήθηκε ο Παναγιώτης Μέντης. Η παράσταση θα δίνεται καθημερινά από Τρίτη 8 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016. Με το κλασικό και πασίγνωστο έργο του Κάρλο Κολόντι, «Πινόκιο» έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Νοεμβρίου η παιδική παράσταση στο Διπεθέ Σερών. Μετά την πρεμιέρα θα δοθούν οργανωμένες μαθητικές πρωινές παραστάσεις από την Τρίτη 8 έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου για τα σχολεία. Τα πρώτα σου βήματα σαν άμουν ο μπαμπάς σου, στα πρώτα σκυρτήματα της ξύλινης καρδιάς σου. Χορεύω μαζί σου το πρώτο χορό, την πρώτη σου ημέρα στον κόσμο αυτό. Κρατώντας το χέρι σου θα γίνω δικό σου, να ψω τα αστέρι σου κι ο δρόμος είναι δικός σου. Μα θέλω μαζί σου χωρώ απ' την αρχή, γιατί με η ζωή σου στην κάθε μου ευχή. Είναι ένα διαχρονικό έργο, το οποίο είναι αγαπημένο και το έχουν ανεβάσει μεγαλύτεροι ηθοποιοί στην Ελλάδα. Επίσης, η μουσική είναι του Λευτέρη Αερόπουλου και τα κείμενα είναι του Μιχάλη Κοβανίδη. Δημιουργούμε και αξιοποιούμε το δυναμικό των Σερών. Είναι μία παράσταση η οποία θα αρέσει, πιστεύουμε, και ήδη πολλά σχολεία έχουν κλείσει για να επισκεφθούν την παράσταση αυτή. Αύριο επίσης είναι η μέρα πρεμιέρας, 7 η ώρα το απόγευμα, Κυριακή.
και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει τι κάνει το ΔΠΘΕ, πόσο αξιόλογες παραστάσεις ανεβάζει και νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογες σε σχέση και με πολλές άλλες οι οποίες επισκέπτονται τις ΣΕΡΕΣ. Άρα πρώτα στο χώρο μας, γιατί είναι ο δικός μας χώρος, και μετά οπουδήποτε αλλού. Τη διασκευή έχει κάνει ο Μιχάλης Κοβονίδης, η σκηνοθεσία του Παναγιώτη Μέντη, η μουσική του Λευτέρη Αερόπουλου, τα σκηνικά και τα κουστούμια του Ηλία Λόη, οι χορογραφίες του Αστέρη Πολυχρονίδη και οι φωτισμοί του Μιχάλη Κουβόπουλου. Ξεκίνησα το τρεμόρο, για δείξη μακρινή τρεμόρο. Μόλις θα σπάσει ο ήλιος, πια μου με δουλειά. Να υφάνουμε τα πέπλα μας σαν τα... Πινόκιο για φέτος στο ΔΠΘΕ ΣΕΡΟΝ, ένα έργο κλασικό, ένα έργο αγαπημένο και σε μικρούς και σε μεγάλους. Άλλωστε σε πολλές εκδοχές έχει παρουσιαστεί και στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παράσταση που κάναμε. Έχουμε ένα δυναμικό, το είπε και η κυρία Μπιτζίδου, πάρα πολύ αξιόλογο εδώ στις ΣΕΡΕΣ, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ όμορφες δουλειές. Νομίζω πως είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος των καλλιτεχνικών απαιτήσεων που πρέπει να έχουμε. Και πρέπει συνεχώς ο πύχης να είναι πολύ ψηλά για να πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τα έχουμε κατορθώσει όλα αυτά, τα έχουμε καταφέρει. Γιατί Τσίπουρο με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέος Ουλίου το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στην πλατεία του χωριού. Στη γιορτή προσφέρθηκαν δωρεάν τοπικά εδέσματα και άφθονο τσίπουρο. Άφθονο τσίπουρο και μεζέδες περίμεναν τους κάτοικους του Νέου Ουλίου στην κεντρική πλατεία του χωριού το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέος Ουλίου διοργάνωσε με επιτυχία για έκτη συνεχή χρονιά τη γιορτή Τσίπουρου, έχοντας σύμμαχο τον καλό καιρό. Γίνεται μία φορά το χρόνο, βέβαια αρχές ο συνήθως Νοέμβρη, όταν πλέον τα Τσίπουρα βγαίνουν. Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που το διοργανώνουμε, γίνεται στην πλατεία του χωριού. Ασφαλώς χορηγοί μας είναι τα καζάνια του χωριού μας, είναι το καζάνι του Τσούκα, το καζάνι του Κρητικού Σπανουδάκης Γιάννης και το καζάνι του Κυριακόπουλου. Και ασφαλώς μας δίνουν τσίπουρο και κάποιοι άλλοι οι οποίοι παράγουν, όπως ο Λιόλιος ο Γιώργιος και ο Αναστασιάδης ο Γιώργιος. Οπότε τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμπαράστασή τους κάθε χρόνο. Και ασφαλώς έχουμε δέσματα, όπως βλέπετε, τα οποία δίνονται δωρεάν στον κόσμο, όπως και το τσίπουρο. Τα δέσματα έχουν γίνει φασολάδες από τα μέλη του συλλόγου μας. Και βέβαια ευχαριστούμε και την οικοτεχνία Βαγιανάη που μας παρήχε τις σάλτσες του. Το κέφι άναψε από νωρίς με τον κόσμο να χορεύει υπό τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής. Ο Σύλλογος Αρακατσανέων όμως Σερών ο Κατσαντώνης την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποίησε τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη των χορευτικών τμήματων. Πολλά μέλη και φίλοι του Συλλόγου τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους. Τελέστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο αγιασμός για τη νέα χορευτική περίοδο για τον Σύλλογο Αρακατσανέων Σερών. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκα της αξεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτω δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκα της αξεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Έχουμε τον αγιασμό για τη νέα χρονιά, η οποία ξεκινά συνήθως με τη σχολική χρονιά και κρατά έως και το Μάιο.
τα χορευτικά τμήματα, και το μικρό και το μεσαίο και το μεγάλο, τα οποία σήμερα θα βρεθούν εδώ μαζί με τα μέλη και τους φίλους. Θα δεχθούμε την ευλογία της Εκκλησίας να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα, μια χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και πιστεύω με πολλές δραστηριότητες. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα μιλάω λοιπόν. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ο σκοπός μας είναι ένας. Η παράδοση, να παραδώσουμε. Εμείς λοιπόν παραδίδουμε αυτό το οποίο μας παραδώσα, τα είδη, τα έθιμα, τις αξίες των Σαρακατσάνων, τους χορούς μας, στα μικρότερα παιδιά. Και αυτό κάνουμε. Το κάνουμε αυτό μέσα σε αυτή την αίθουσα, με πάρα πολύ μεράκι, με συνειδητικούς κρίκους από το χορευτικό, από το ΔΣ, από τους γονείς και όλους τους Σαρακατσάνους που είναι κοντά στο σύλλογο. Τα μέλη του συλλόγου ευχήθηκαν η χρονιά αυτή να είναι η καλύτερη από την προηγούμενη και γεμάτη χορευτικές επιτυχίες. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, και αυτό το οποίο είναι η αρχή μου, η στόχη είναι πάνω απ' όλα να γίνεται σωστά το έργο το οποίο καλούμαστε εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο να κάνουμε. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, ειδικά στα χρόνια τα οποία ζούμε, στα δύσκολα αυτά χρόνια, να κρατάμε το Σύλλογο με αξιοπρέπεια, να μην ονειρευόμαστε πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά, να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε, να γεμίζει η αίθουσα του χορευτικού με παιδιά, που άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός μας, και να μεταδίδουμε αυτό το οποίο ανώθευτα και αυθεντικά πρέπει, την κληρονομιά της Σαρακατσάνικης, τη νέα γενιά, έτσι ώστε να γίνουν κοινωνοί αυτών των αξιών, των αρχών, των δυναμικών και να προχωράν τα χρόνια χωρίς να χάνονται, χωρίς να εξαφανίζονται όλες αυτές οι αρχές. Ο μεγαλύτερος στόχος βέβαια είναι να γεμίσει η αίθουσα και να μην χωράει παιδιά. Να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα τμήματα, άρα λοιπόν να μεταδώσουμε και να παραδώσουμε σε περισσότερα παιδιά τις αξίες και τις παραδόσεις των Σαρακατσάνων. Παρουσία πολλών εργαζομένων και συνταξιούχων του Τεσσερών και Όμορων Ομών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 τα εγγένεια του νέου πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων και συνταξιούχων του Τεσσερών. Μετά 5 χρόνια πραξίας, οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ αποφάσισαν να δώσουν ξανά σάρκα και οστά στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ της Περιφερειακής Ενότητας Ερών σε ένα νέο χώρο. Για το λόγο αυτό, το βράδυ του Σαββάτου τελέστηκε αγιασμός, ενώ το παρόν έδωσαν πολλά μέλη, αλλά και συνάδελφοί τους από όμορα κέντρα. Σώσω, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβέσει κατ' εναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσω, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβέσει κατά βαβάρον δωρούμενος και το σοφυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσω, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβέσει κατ' εναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ωραίων αξίους ημάς πίσων, Θεοτό και Παρθένε, παρορούσα τα πλημελήματα ημών. Σήμερα από ό,τι βλέπετε εγκαινιάζουμε τη νέα αίθουσα του πολιτιστικού μας κέντρου. Μετά από 5 χρόνια πραξίας, δηλαδή, γιατί είχε κλείσει το προηγούμενο πολιτιστικό, σήμερα θα κάνουμε τα εγγένεια. Ήρθανε εν ενεργεία συνταξιούχοι και φίλοι γνωστοί μας, δηλαδή. Οι ιερολές Χυσερών, συμμετέχοντας στους εορτασμούς του προστάτη της πολεμικής αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ήταν ανοιχτή για το κοινό σήμερα Κυριακή 6 Νοεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, στο πεδίο προσγείωσης Εμμανουήλ Παπάς, δίπλα στο νοσοκομείο Σερών. Στο χώρο υπήρχαν τα πτυτικά μέσα της αεροδέσης Χυσερών, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πτήσεις αερομοντέλων και αεροσκαφών. Φορείς της Αλεξανδρούπολης και παιδιά ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα και μοναδικό σκοπό, την εθελοντική αιμοδοσία, τις πανανθρώπινες αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αγάπης για τον συνάνθρωπο, όψη των οποίων είναι η εθελοντική αιμοδοσία και η δωρεά οργάνων. Η πολιτιστική δράση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη στο Δημοτικό Θέατρο ανέδειξε αυτά τα μηνύματα. Τα δημοτικά σχολεία και το μουσικό γυμνάσιο της πόλης συνεργάστηκαν για τη δράση με τίτλο «Θέλω να ζήσω, σώσε με». Θεωρούμε ότι και είναι πεποίθησή μας ότι οι έννοιες του εθελοντισμού και της αιμοδοσίας πρέπει να είναι σαφείς στα παιδιά από αυτή τη μικρή ηλικία για να είναι οι νέοι αυριανοί αιμοδότες. Η εκδήλωση αυτή έγινε με τη συνδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας, της ΕΠΟΦΕ,
και φυσικά με την συμμετοχή των διευθυντών των σχολείων, των παιδιών και των καθηγητριών μουσικής από το πειραματικό σχολείο, το μουσικό γυμνάσιο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το δέκατο δημοτικό, το οποίο συμμετέχει με εικαστικά με τις ζωγραφίες που είναι πίσω στο τοίχο του Δημοτικού Θεάτρου. Η δράση περιελάμβανε και παρουσιάσει μελοποιημένων ποιημάτων, εικαστικού υλικού και κατασκευών από τους μαθητές των σχολείων. Της τεχνολογίας άλλαξε τη ροή των ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε τώρα να δούμε τη δράση της Αερολίας Χυσερών. Οι Αερολίες Χυσερών, συμμετέχοντας στους εορτασμούς του προστάτη της πολεμικής αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ, άνοιξε για το κοινό το πρωί της Κυριακής, παρουσιάζοντας τα πτυτικά της μέσα αλλά και τα αερομοντέλα της. Η Αερολίες Χυσερών φέτος αποφάσισε να οργανώσει μια εκδήλωση, τιμώντας τη μνήμη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το προστάτη της πολεμικής μας αεροπορίας. Και αυτό έγινε συγχρόνως, διότι φέτος αδειοδοτήθηκε το πεδίο προσγείωσης της Αερολέσχης, το λεγόμενο αεροδρόμιο μας δηλαδή. Φέτος έχει για πρώτη φορά έχει αδειοδοτηθεί, οπότε είχαμε και αυτή την ευκαιρία να κάνουμε και αυτή την εκδήλωση. Ικανοποιητική ήταν η προσέλευση του κόσμου, καθώς και πολλών παιδιών. Είναι μια εκδήλωση, πέρα από την τιμή προς τον προστάτη της πολεμικής αεροπορίας, για τον κόσμο, για τους αιρέους, να έρθουν εδώ, να μας δουν, και όπως βλέπετε ήρθανε, και ιδιαίτερη χαρά μας ήταν που ήρθανε παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Αυτό μας δίνει κουράγιο πλέον, ώστε του χρόνου να είμαστε πιο οργανωμένοι, με περισσότερη διάθεση, γιατί πλέον ξέρουμε ότι θα την αγκαλιάσουν αυτή την εκδήλωση. Βλέπετε, κάνουμε πτήσεις εθισμού, τα αεροπλάνα ανεβοκατεβαίνουν επάνω, τα τηλεκατευθυνόμενα. Νομίζω ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Αυτό το βλέπουμε στο πρόσωπό τους. Και κοντά σε αυτούς χαμογελάμε κι εμείς. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους κατάφεραν να πετάξουν πάνω από την πόλη των Σερών, αφού πραγματοποιήθηκαν πτήσεις ώστε να εξοικειωθεί ο κόσμος με την ιδέα της ανεμοπορίας. Τα μέλη της Λέσχης έμειναν ιδιαιτέρως ευχαριστημένα από την ανταπόκριση του κόσμου και, όπως δήλωσε στην κάμερα του τηλεπιλογές, ο πρόεδρος της Αερολέσχης ετοιμάζουν εκδήλωση για την άνοιξη του 2017 με όλο της το δυναμικό ανοιχτή για τον κόσμο. Πηγαίνουμε σε αγώνες, συμμετέχουμε σε αγώνες, σε πανελλήνια πρωταθλήματα και σε πανελλήνια κύπελα και σε περιφερειακούς αγώνες σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα που μιλάμε, αεροπλάνο της Αερολέσχης βρίσκεται στο Καστέλι Ηρακλείου, όπου έχει πάει για να συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του εκεί αεροδρομίου, του στρατιωτικού αεροδρομίου, που για πρώτη φορά μπαίνει και πολιτικό, μάλιστα, αεροπλάνο σε εκείνο το αεροδρόμιο. Είναι τιμή για μας που συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις πολεμικής αεροπορίας σήμερα, γιατί σε όλη την Ελλάδα σήμερα γίνονται οι εκδηλώσεις. Και στην Τρίτη, που είναι η μέρα του προστάτη, θα γίνουν οι επόμενες εκκλησίες και τα λοιπά, κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Άρα οι εκδηλώσεις με τα αεροπλάνα γίνονται σήμερα. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εκσκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος.
Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός ΤΑΠ θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Για αύριο στη Δυτική, Βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο αναμένονται νεφώς με βροχές στα δυτικά, οι οποίες θα συνοδευτούν και από λίγες καταιγίδες. Πρόσκαιρες βροχές είναι επίσης αρκετά πιθανό να εκδηλωθούν σε Κυκλάδες και σε νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, τώρα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας και αυξημένες τιμές υγρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε παροδικές νεφώσεις, αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς και τις βραδινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Όσον αφορά τώρα τη θερμοκρασία, αυτή θα κυμανθεί ως εξής. Στις Σέρες από 9 έως 19 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 17, στην Καβάλα από 10 έως 16, στη Δράμα από 9 έως 17, στην Ξάνθη από 8 έως 16, στην Κομοτηνή 9 με 16, στην Αλεξανδρούπολη επίσης 9 με 16 και στην Οριστιάδα από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευχαριστούμε που επιλέξατε την τηλεόραση Επιλογές για την ενημέρωσή σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.